Ένας Σύρος πολιτικός αναλυτής δίνει συνέντευξη στην Ιρακινή τηλεόραση σε ζωντανή σύνδεση από τη Δαμασκό, όταν μια έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου συγκλονίζει την περιοχή. Ο άνδρας λέει ότι είναι καλά και συνεχίζει να μιλάει, αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά ακολουθεί μια δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη. Φοβισμένος βγάζει το ακουστικό του και εγκαταλείπει το τηλεοπτικό στούντιο. Το περιστατικό αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στη Συριακή πρωτεύουσα. Και ενώ ο εμφύλιος μένεται στη χώρα, ο πρόεδρος Άσαντ αστειεύτηκε ότι εκείνος θα έπρεπε να είχε κερδίσει τον Νόμπελ Ειρήνης και όχι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, αφού ο ίδιος επέτρεψε στους εμπειρογνώμονες του οργανισμού να εισέλθουν στη Συρία για τον έλεγχο και την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου. Ελβετοί επιστήμονες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώην Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ, που πέθανε το 2004, να δηλητηριάστηκε με πολόνιο. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι στα προσωπικά αντικείμενα του Αραφάτ, όπως τα ενδύματα και το πηλίκιό του, εντόπισαν λεκέδες από σωματικά υγρά, στα οποία υπήρχαν αυξημένες και αδικαιολόγητες ποσότητες πολωνίου. Η γνώματευσή τους δημοσιεύτηκε στο βρετανικό επιστημονικό περιοδικό Lancet και ενισχύει τα αποτελέσματα της περσινής ανάλυσής τους, που δεν απέκλειε πάλι την πιθανότητα δηλητηρίασης. Ρώσοι εμπειρογνώμονες διαψεύδουν πάντως τους Ελβετούς συναδέλφους τους, λέγοντας ότι δεν βρήκαν ίχνη ραδιενεργού πολωνίου. Στην Τουρκία, ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ζήτησε οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν πέρυσι με την κυβέρνηση Ερντογάν να είναι ουσιαστικές και να καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα. Το μήνυμα του Ωτσαλάν μετέφεραν Κούρδοι βουλευτές που τον επισκέφτηκαν στο νησί φυλακή Ήμραλη, όπου κρατείται. Τον περασμένο μήνα η τουρκική κυβέρνηση παρουσίασε σειρά μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση κάποιων δικαιωμάτων της κουρδικής μειονότητας. Αλλά το PKK κατηγορεί τον Ερντογάν ότι δεν κράτησε τις υποσχέσεις του και απειλεί να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε πριν από 6 μήνες.